σε μας. Ήταν πολύ δυνατή εμπειρία. Είναι κάτι που δεν το ζεις εύκολα. Δεν νομίζω να το ξαναζήσω ποτέ αυτό το πράγμα τόσο, δηλαδή αυτό το συνέστημα τόσο δυνατό. Κι αν η ζωή σου εμένα δεν μπορείς να αντέξεις, δεν πειράζει, μου φτάνει, την καρδιά σου έχω κλέψει. Βγαίνοντας από εδώ περιμένω να πάνε όλα πολύ καλά, πάντοτε με πολλή δουλειά και με τα πόδια καλά καρφωμένα στο πάτωμα. Φιλιά πολλά. And it goes something like this. Hey! Τόσο πολλά πράγματα με τα παιδιά. Έχουμε ζήσει πολλούς μήνες μαζί και ξέρεις, θυμάμαι πολλά πράγματα, ξυπνάμε και όλα αυτά. Πως τώρα αρχίσαμε να γίνουμε αυτό που θέλουμε να γίνουμε. Άνοιξε το μικρόφωνο μετά. Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω. Έχω πάρα πολύ καλές αναμνήσεις από το σπίτι. Να μην σας πω ότι έχω και μια δόση λίγο νοσταλγίας που θα ξαναγυρίσω εκεί. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα γυρίσω ακόμα πίσω. Θα μας μαζέψουν, θα μας μαντρώσουν πάλι σε εκείνο το βανάκι και θα μας πάνε πίσω. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Να πω,
ευχαριστώ τους πάντες, όλους και τα παιδιά, την παραγωγή. Σου βοήθησαν να στηθεί όλο αυτό το παιχνίδι. Τους αγαπώ όλους, τους δικούς μου που μου στάθηκαν, τους θαυμαστές. Είχατε ένα δάσκαλο που τον λέγανε Μεταξόπουλο. Είστε καλά, είμαι η Χριστιανά. Τυραννία. Δεν τρέπεσαι. Αν δεν ήταν η Χριστιανά, δεν θα είχα πάει ποτέ στο μάθημα του χορού στις 9 η ώρα το πρωί. Καλημέρα. Αργήσαμε. Έχετε έρθει σε ένα σχολείο, το έχετε όλοι καταλάβει. Όταν χτυπάει το κουδούνι, μπαίνετε μέσα εσείς και μετά πάντα μπαίνει... Καλημέρα και αντίο. Πού ήσουν, βεσέ. Έξε. Και ξέρετε τι θα κάνουμε σήμερα, Τι θα τους βάλουμε να κάνουνε. Θέλουμε να χορέψουμε. Για να δούμε. Και! Μπράβο, παιδιά, χαίρομαι. Πρέπει να σας πω ότι βλακεία μου που σας το είπα, γιατί πολύ πήρατε αέρα εδώ μέσα. Θα ήθελα λίγο να ξαναμαζέψουμε τα λουριά μας, γιατί άμα αγριέψω, θα αγριέψουμε πολύ. Θα εκπαιδευτώ πάρα πολύ. Δεν με τρελάνεις τώρα. Αυτό είναι τρέλα, έτσι. Εάν εσύ είστε μια φορά τρελή, εγώ είμαι 10. Το νιώθω. Μου έρχεται. Μου ήρθε. Είναι η ώρα της κρίσης. Σας προειδοποιώ, δεν είμαι καλά. Παρέθηκα εδώ μέσα, κουράστηκα. Τελείωσα, εγώ θα έρθω, γεια σας. Ήταν μια προσφορά της σχιζοφρένειας του Μαξόπουλου. Τι ψυχάκια είναι, ρε. Τρελός είναι, δεν είναι πολύ καλά, μην νομίζεις. Θέλω να είμαστε τρελοί με αυτό που κάνουμε, ρε παιδί μου. Ό,τι του κατεβεί στο κεφάλι του κάνει. Δεν ξέρω τι κάνω. Μα δεν ξέρω, ρε παιδιά, ειλικρινά. Ψάχνω να βρω. Θέλω την αλήθεια του πράγματος. Καμία μέρα δεν ήταν ίδια με την προηγούμενη. Γονατίστε. Δεν υπάρχει. Μη φοβάσαι. Δεν θα σε δει, ρε πάντως. Ψάχνω κάτω. Πες μου, είσαι ηλίθιος. Είσαι ηλίθιος. Δεν το καταλαβαίνω. Πορώθηκε με την όλη φάση. Και μας πόρωσε και εμάς. Έχεις πάει ποτέ σφαλιά η ζωή σου. Μπουνιά, έχεις πάει στη Μούρη. Δεν τη βλέπω όμως εδώ τώρα. Αυτό που ήθελες το μετέδιδε απευθείας. Το έχεις φωνητικά. Θέλω να το έχεις συναισθηματικά όμως. Πες τα, δεν ακούω! Γιατί μοιάζει σε μένα! Με την Παναγία. Γι' αυτό σας λέω. Magic happened. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? Another hero, another mindless crime. Behind the curtain,
in the pantomime of the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be breaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warm, and now I soon be turning round the corner. Now I saw the dawn is breaking, but inside in the dark I'm making to be free. Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Yes, sir. Soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales from yesterday will grow but never die. I can fly, my friends. Show must go on. Go on, go on. Show must go on. Yeah, yeah. Go on. I'm better with a green. I never. Συνεχίζετε, περπατάτε συνέχεια. Συνέχεια, χωρίς να υπάρχει μουσική, θα περπατάτε συνέχεια. Πού είναι τα παιδιά? Πού είναι? Είναι το πρώτο μάθημα που κάνουμε μαζί. Αυτό δείχνει πόσο με σέβεστε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ο στόχος μου είναι να σας κάνω πιο ωραίους. Δεύτερο κομμάτι, ήρθα εδώ για να σε κάνω καλύτερη. Δεν είμαι εγώ ούτε delivery boy, ούτε delivery deluxe. Κάτω κάτω! Πού είσαι όση ώρα! Φεύγει κι αυτό. Ο καθηγητής ο αγόρι μου. Δεν τα λέει τυχαία. Λοιπόν, σε 10 λεπτά σας στέλνω όλους εδώ όρθιους με τα συντάκια σας και τα Discman. Κυρία Αβρά. Παιδιά, κεριά και λιβάνια, κόφτε το αυτό, δεν το μπορώ καθόλου. Είναι διάθετη σαν άνθρωπος. Διάθεση καλή υπάρχει. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Όσο άμεση προσπαθώ να είμαι, δεν προσπαθώ, είμαι μαζί σας, πρέπει να παίζω και ένα ρόλο. Φαίνεται η ζωή μας και η δραστηριότητά μας εδώ, λεπτό προς λεπτό. Θα μου κάνετε τη χάρη να έρθετε κάτω. Έχω κάνει μια έτσι γρήγορη ανακεφαλαίωση στο μυαλό μου κάθε ένα άτομο από εσάς. Πώς το αντιμετώπισαν και πώς με αντιμετώπισε και τι του είπα και τι μου είπε. Στην αρχή από τσόντα μπήκε λόθος μέσα. Και έλεγα τώρα ο Κώστας ο Μουλτσίδης είναι, η Ραλία είναι. Εγώ δεν συμφωνώ και βγάζεις κάτι γυναικείο σε μένα. Αν τραγούδες πόσα χρόνια? 11. Γιατί δεν έχεις δίσκο?
Γιατί δεν το ψάχνα. Δεν το ψάχνα, ναι. Γιατί δεν σου καλό όμω σε πλήρω. Όχι, πολύ ειλικρινά δεν το ψάχνα. Εγώ σου λέω δεν ήσουν καλό. Τραγούδισε πάρα πολύ ωραία, επιτέλου. Δεν είσαι στο επίπεδο που θα είσαι όταν θα βγει από εδώ μέσα. Με τίποτα. Πρώτα απ' όλα θα σε πληροφορήσω. Ο κύριο Ευταξία με ενημέρωσε. Έχει περιφέρεια. Μην επιμένει. Συγγνώμη λίγο, μέχρι στιγμή κανένα δεν μου είχε πει ότι έχει περιφέρεια. Εδώ πρέπει πάντα να είναι γυμνή η περιοχή, στενή η περιοχή. Πολλέ φορέ κλάρα η αλήθεια μα δεν μα αρέσει και δεν μα ταιριάζει. Γιατί όταν κατέβηκε από το τραγούδι, ίσως σαν ταλικέρις. Παρασύρεστε και παρασύρομαι κι εγώ από αυτό που γίνεται, το οποίο είναι ένα αποκλεισμένο, αποκομμένο πράγμα. Δεν είναι όμως η πραγματικότητα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για εσάς. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για κάποιον να τον έχω πληγώσει και από αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, που είναι έξω από την Ακαδημία. Δεν είχα πρόθεση να πληγώσω κάποιον. Ήταν απλώς η αμηχανία μου και η άμυνά μου κάποια στιγμή. Sorry, τώρα θα φανεί κάπως, αλλά θα το χρησιμοποιήσω και λίγο έτσι. Κάπου είναι εδώ. Γιατί όλα τα λέμε στην κάπλα. Για να δούμε, θα την αναγνωρίσετε. Πάρε πόζα. Κοίτα το φακό. Ύφος. Δεν με γύρισε σελίδα, είναι μουσικάρα. Γράφουμε τώρα. Α, sorry. Νόμιζα ότι είσαι αλλού. Τελευταία μέρα στο σπίτι του Fame Story. Τελευταία μέρα στο στούντιο του που κάνουμε τα live μας. Περάσαμε μία περίοδο που τα συναισθήματά μας ήταν πάρα πολύ έντονα. Υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα. Πιάσαμε τον πάτο, ανεβήκαμε στην κορυφή. Και σήμερα όλα αυτά λαβαίνουν ένα τέλος. Γιατί το όνειρο τελειώνει απόψε. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά στο μυαλό μου υπάρχουν όλα με
Υπάρχει μια καλή ενέργεια για όλα αυτά που έρχονται και που θα έρθουν. Καλημέρα! Ψηφίσαμε. Προτινόμενο στη διάθεση του κοινού. Γιατί με διαλέξατε πάλι εμένα, κύριε Γουναρή? Έχω 100 επιχειρήματα, να σου πω το λόγο. Δεν πίστευα ότι έπρεπε. Θα θέλαμε να μην διαλέγαμε κανέναν. Κάποιοι αναγκαστήκαν να ψηφίσουν εσένα. Αλλά μην στεναχωριέστε τόσο πολύ. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Αυτός που περνάμε τώρα. Θέλει περισσότερη προσπάθεια στη φωνή, περισσότερη δουλειά με τη Τζούλη. Έλα, μη κλαις, έλα. Έλα στο τοίχο. I cannot be the magic lady, but I can help you to help yourselves. I need for you to focus. Simple. Έλα, μη κλαις. Μαζί μου. Δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά μου. Σήμερα ήταν το χειρότερο live που έχετε κάνει. Δεν κάνεις προσπάθεια μαζί μου. Μου ανέβηκε το αίμα στα μάτια. Τους δίνω μία και τα πετάω και σας δίνω καραόκι να κάνετε. Stop, stop. Listen to me. I expect to show me that you care about what we do. Because φαίνεται που you don't care. And that hurts. Πώς μπορώ να κάνω μάθημα έτσι, παιδιά? Αν σε πάρει από κάτω αυτό το πράγμα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Η κυρία Τζούλη δυστυχώς δεν θα κάνει μάθημα. Θα σε κάνω εμείς από εδώ και πέρα. Έχω φρικάρει. Εντάξει, έκανε. Αστεία ήταν αυτά τώρα. Τι μάθαμε μια εβδομάδα χωρίς ασκήσεις? Εγώ να δείτε πώς είναι, μπορεί να κοιτάξει τη φωνή μου. Για μια αγάπη κλαίω, μα δε τη συγκίνω. You changed so much. Ήτανε το καλύτερο show που είχε γίνει. You are all winners. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι μαζί μου. You're not alone, I told you that. Στεναχωριόμαστε και εμείς όταν βλέπουμε κάποιον στεναχωρημένο. Εντάξει τώρα. It's time for one of my Julie Massino hugs. And we hug. Ποτέ το πρόσωπό της όταν με κοίταξε και μου είπε Let's laugh now. Λυπήσουμε και ξαναπέστω. I knew you were from my planet. This is αφιερωμένο for Julie. Να πεις ένα τέτοιο για αυτά που σου λέω και δεν ξέρεις εσύ τι. Είπα να πει τελικό ένα τέτοιο, αλλά μην φανεί πολύ. Δεν είναι κι άλλο τελικό. Όχι, ναι, αλλά μην φανεί πολύ. Τι είναι τελικό, να δείξεις εκεί το στοιχείο σου. Το 9 κιλά έχω. Να του δώσεις να καταλάβει να πει εσύ εσύ. Πάρα πολλά. Θα το κάνω κάποια άλλη. Είσαι αξιέπαινο. Είσαι
άρχισε από την εξέλιξη και που σημαίνει ότι αν συνεχίσει έτσι, α πούμε, κάτι τέτοιο, θα μεγαλουργήσει κι εσύ. Αυτό είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή. Ξέρετε κι εσύ. Εσύ όμω θα γίνει. Κάτι πρέπει να τραγουδήσουμε κάποια στιγμή. Να προσπαθήσουμε κάποιοι εμεί να πούμε το σκουτάλι, να την βάλουμε κάτι. Δεν μπορούμε και πέσουμε κάτω. Μπορούμε να τρέξουμε. Ναι, με λίγα λόγια τώρα. Ότι είσαστε έτσι κι αλλιώς νικητές όλοι. Δεν χρειάζεται να... Αυτός που θα μείνει στο τέλος είναι που θα ωφεληθεί λίγο οικονομικά. Έτσι, γιατί υπάρχει και το οικονομικό στοιχείο, Το υπάθρο. Το υπάθρο, έτσι. Λοιπόν, όποιον δεν τον ενδιαφέρει το θέμα αυτό, το οικονομικό, να ξέρετε ότι είσαστε όλοι το ίδιο πράγμα. Έξω, για τον κόσμο όλων έξω, είσαστε όλοι το ίδιο. Είσαστε όλοι σπουδαίοι. Είσαστε όλοι star πλέον, δεν το ξέρετε αυτό, έτσι. Είσαστε star. Δεν έχετε βγει έξω και δεν ξέρετε. Τα που θα βγείτε θα τα καταλάβετε τι θα λέω. Και σας εύχομαι τα καλύτερα γιατί σας αξίζει να τα καλύτερα. Συγχαρητήρια πολλά. Να πάτε πολύ καλά, σας εύχομαι. Καλή προκοπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια. Φοβερά μεγάλη δουλειά για μένα. Μιλήσαμε με τον κύριο Βοσκόπουλο και δεν είναι μόνο ότι απλά μιλήσαμε, δηλαδή αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πράγματα για τις φωνές μας, για την εξέλιξη μέσα στο παιχνίδι. Γενικότερα μας τίμησε πάρα πολύ. Ήμασταν βέβαια καθυλωμένοι σαν στρατιωτάκια μπροστά του, δεν μην συζητάμε. Μεγάλη φωνή, μεγάλος καλλιτέχνης, τεράστια πορεία. Τίποτα, μας έδωσε κουράγιο. Και τι να πω, ήταν... Καλά, δεν ονειρευόμουν ποτέ με από αυτή τη ζωή να μιλάω έτσι με τον κύριο Τελεβοσκόπουλο έτσι στο χαλαρό που λέω εδώ. Με τίποτα. Μεγάλη τιμή. Να, και αυτός εδώ, να, και όπως λέει γκουρλό στα μάτια. Τι λέμε. Να, το γκουρλό και στα μάτια, Χθες το πρωί μας ξυπνήσανε πολύ, βανάψαμε την Τζουτζούκα να παίζει τέρμα. Θα μου λείψουν όλα αυτά. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do? Εσύ, φτάσαμε στο τέλος. Παλέψαμε όλοι. Δώσαμε ο καθένας τη μάχη του. Τα καταφέραμε. Μέχρι στιγμής μια χαρά. Από εδώ και πέρα τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πραγματική ζωή έξω μας περιμένει. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. Πρέπει να έχουμε όλοι τα πόδια μας κάτω, τα μάτια μας ανοιχτά και πολύ όρεξη για δουλειά που υπάρχει όρεξη για δουλειά. That story seems to be the hardest word. Πιστεύω ότι αξίζουμε όλοι να προχωρήσουμε. Θα δουλέψουμε γι' αυτό, θα δώσουμε την ψυχή μας πραγματικά. It's a so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, so sad. Why can't we talk? Καλή τύχη σε όλους. Στα παιδιά που φύγαν, στα παιδιά που είμαστε ακόμα μαζί. Στα παιδιά που θα είμαστε όλο το καλοκαίρι. Παρέα.
Κάποιος ή κάποια θα είναι στα ακτοπούτα, θα πάρει το βοβάκι και θα φύγει. Κι εγώ που να ξέρω από τότε να στο πω. Ό,τι ζήσαμε μας έκανε καλύτερους. Και τα καλά και τα άσχημα μας βοηθάνε να γίνουμε καλύτεροι. Κι εγώ που να ξέρω από τότε να στο πω. Να σε κοιτάξω με στα μάτια να σου πω πως αγαπώ. Ελπίζουμε να είμαστε ο καθένας ένα κομμάτι από αυτό που ζητάτε εσείς να βρείτε μέσα σε ένα καλλιτέχνη. Να ξέρετε όμως ότι το show τώρα ξεκινάει. Και εσύ με αυτό το φορέμα το θάλασσι που ημαγίσες το κέντησα. Για παρακαλώ πολύ τα έξι παιδιά να σηκωθούν. Έχουμε ανακοίνωση αποτελέσματος. Ακόμα λίγο. Θα χορέψουμε. Το τηλεοπτικό κοινό λοιπόν ψήφισε μαζικότατα. Τους ευχαριστούμε συνολικά. Ήτανε φοβερή συμπαράσταση και σφράγισε με τις αποφάσεις του το Fame Story. Τιμά λοιπόν με την έκτη θέση, γιατί έτσι είναι, πρόκειται περί τιμής, το τηλεοπτικό κοινό. Την Αθηνά. Τίποτα δεν περίμενα. Αυτό που πάντα είχα εγώ σαν απέτηση από μένα είναι να βγαίνω έξω και να είμαι καλή. Νομίζω ότι από αυτό που ένιωσα ότι ήμουν καλή απόψε και θέλω οι απαιτήσεις μου για το μέλλον είναι να είμαι όσο γίνεται καλύτερη και να ανεβαίνω τα σκαλοπάτια ένα-ένα στη δουλειά μου. Αραλία Κώστα Καλομήρα, Γιώργο και Κωνσταντίνε, το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να κατατάξει στην τιμητική, τιμητικότατη πέμπτη θέση τον Ιτίν, τον Κωνσταντίνο.
Δεν το πιστεύω με τίποτα. Γιώργο! 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 Γιώ